Χαίρετε, χαίρετε φίλες και φίλοι, τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Πέτρος Σοφιάνιδης, πίσω από το μικρόφωνο, είστε στην εκπομπή Temple of Rock. Τρίτη σήμερα, 5 Δεκεμβρίου, το σωτήριο έτος 2017, λέγω. Είμαστε εδώ πέρα μαζί σας και σήμερα, μέχρι τις 4 περίπου θα είμαστε μαζί. Σήμερα να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή που ακούτε είναι προηχογραφημένη, δεν είναι live. Γι' αυτό και δεν θα δώσω τρόπους επικοινωνίας. Ξεκινήσαμε με τον υπέροχο Chuck Berry και τον Johnny B. Goode. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι την πρώτη μας ώρα θα την αφιερώσουμε στον Chuck Berry με αφιερωματάκι. Είναι το πρώτο αφιέρωμα το οποίο κάνουμε σε μια εκπομπή Temple of Rock, οπότε ελπίζω να το απολαύσετε. Θα σας ταξιδέψουμε έτσι πολύ παλιά στο χρόνο και στις αρχές του rock and roll, καθώς ο Chuck Berry ήταν ο πρωτομάστορας ίσως του rock and roll. Μοναδικός καλλιτέχνης και μοναδικός άνθρωπος, πολύ ξεχωριστός. Να θυμίσουμε λίγο ότι μας ακούτε από το www.eolas.org και στέλνετε εννοείται τα email σας στο radio@eolas.org. Δεν θα έχω άμεση επικοινωνία, απλώς άμα θέλετε να στείλετε κάτι το στέλνετε. Και βέβαια μην ξεχνάτε και την ομάδα μας στο Facebook, Temple of Rock at EOE Radio. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα κομματάκι από τον φοβερό Chuck Berry και επιστρέφουμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα στη μουσική και να κυλήσουμε μετά κανονικά το πρόγραμμά μας με τον Chuck Berry. Εννοείται ότι θα έχει και ανέκδοτα, έτσι δεν θα τη βγάλετε τόσο εύκολα. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical man. You study him hard and hoping to pass. Ήταν το τραγούδι School Days από τον Chuck Berry. Να δούμε λίγο και σήμερα τι παγκόσμια μέρα είναι. Σήμερα είναι, λέει, η παγκόσμια μέρα εδάφους, πρώτο. Και δεύτερο, η Διεθνής ημέρα εθελοντισμού για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Μάλιστα. Σήμερα πιστεύω, επειδή είναι και παγκόσμια μέρα εδάφους, γιορτάζουν τα φυτά. Εννοώ τους ανθρώπους φυτά, έτσι, όχι τα φυτά τα κανονικά. Εντάξει, τα φυτά τα κανονικά γιορτάζουν κάθε μέρα. Όταν έχει ήλιο βασικά και κάνουν φωτοσύνθεση. Εντάξει, okay, το κάψαμε και σήμερα, το κάψαμε. Αυτό λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα λοιπόν στην αγαπημένη μας μουσικούλα, την rock and roll, έτσι. Λοιπόν, σαν σήμερα 5 Δεκεμβρίου το 1938, ο Αμερικανός κιθαρίστας και τραγουδοποιός J.J. Cale γεννήθηκε στην Οκλαχώμα City της Οκλαχώμα. Περίεργο ρε φίλε. Δύο από τα πιο γνωστά του τραγούδια, το After Midnight και Cocaine, γνώρισαν επιτυχία στο ευρύ κοινό από τον Eric Clapton. Το 2006 σε συνεργασία με τον Clapton κυκλοφόρησαν το album The Road of Escondido, το οποίο τιμήθηκε με βραβείο Grammy Best Contemporary Blues Album. Oh yeah, πώς το έχω το αγγλικό. Άλλα δημοφιλή τραγούδια του, Call Me The Breeze, I Got The Same Old Blues κτλ. Λοιπόν, προχωράμε. 5 Δεκεμβρίου του 1932, ο Αμερικανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, πρωτοπόρος της rock and roll, Little Richard, γεννήθηκε στο Macon της Georgia. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 1951, ηχογραφώντας gospel και jump blues τραγούδια της δεκαετίας του 40. Τα επόμενα χρόνια, με την καθοδήγηση του Robert Blackwell, ανέπτυξε ξεχωριστό στυλ, το οποίο επηρέασε καλλιτέχνες όπως τον James Brown, Elvis Presley, Otis Redding, Bob Dylan, Jimi Hendrix κτλ. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 1986. Δημοφιλή τραγούδια του, Tutti Frutti, Long Tall Sally, Rip It Up, Lucille κτλ. Θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές μουσικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα και η προσφορά του στην ανάπτυξη της μουσικής ανεκτιμήτη, εννοείται αυτό. Συνεχίζουμε λοιπόν. 5 Δεκεμβρίου του 1960, στην πρώτη θέση του Billboard βρίσκεται ο Elvis Presley και το τραγούδι Are You Lonesome Tonight? Would you... Ναι, φτάνει. Είχε πρωτοϊχογραφηθεί το 1927 με τον συνθέτη του τραγουδιού Lou Hanneman στο πιάνο και την αδερφή του Edith στα φωνητικά. Η εκτέλεση του Elvis Presley κυκλοφόρησε την 1η Νοεμβρίου του 1960 και παρέμεινε στην κορυφή του Billboard για 7 ολόκληρες εβδομάδες. 5 Δεκεμβρίου του 1980, την ίδια στιγμή που ο τραγουδιστής John Lennon δίνει την τελευταία του συνέντευξη για το περιοδικό Rolling Stone, στο δημοσιογράφο Jonathan Cott, ο Mark David Chapman αναχωρεί από την Honolulu της Χαβάης για τη Νέα Υόρκη, που θα τον δολοφονήσει 3 ημέρες αργότερα. Τραγικό γεγονός και αυτό πάντων του John Lennon. Και τώρα, 5 Δεκεμβρίου του 2000, οι Halloween κυκλοφορούν την πιο σκοτεινή τους δουλειά, το The Dark Ride. Ο δυνατός και σκληρός ήχος από τις κιθάρες είναι σίγουρα μια ευχάριστη έκπληξη, όπως και οι φωνητικές επιδόσεις του Andy
Derry που εντυπωσιάζουν. Ο τραγουδιστής σε μια κορυφαία στιγμή της καριέρας του προσαρμόζει με ιδανικό τρόπο τη φωνή του στη σκοτεινή ατμόσφαιρα των κομματιών, ενώ τα καταφέρνει περίφημα και στις περιπτώσεις που χρειάζεται να βάλει συνέστημα. Στη διαφορετικότητα του άλμπουμ συμβάλλουν και οι στίχοι που δεν έχουν το ανάλαφρο περιεχόμενο του παρελθόντος, αλλά και η μείωση στα χαρούμενα χοροδιακά μέρη. Το The Dark Ride είναι ένα ισχυρότατο τεκμήριο του λόγου που οι Halloween αποτελούν μια από τις λίγες κορυφαίες δυνάμεις του power metal, ενώ η αλλιώτικη τους προσέγγιση το καθιστά το άλμπουμ ευχηστικό για ακροατήριο που δεν έχει τόσες καλές σχέσεις με το είδος της power metal. Ωραία, και πλέον αφού είπαμε ότι έχει γίνει σαν σήμερα στη μουσική μας, ήρθε η ώρα να πάμε να ακούσουμε και λίγο Chuck Berry με το Maybelline, το οποίο έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, στην εκπομπή Temple of Rock, και σιγά σιγά να ξεκινήσουμε και πρακτικά το αφιέρωμα στον μοναδικό αυτό καλλιτέχνη. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι. Μοναδικός πραγματικά Chuck Berry με το τραγούδι Maybelline. Πάμε λοιπόν, φίλοι μου και φίλες, να ξεκινήσουμε και πρακτικά τη σημερινή μας εκπομπούλα με το αφιέρωμα στον Chuck Berry. Ξεκινάμε λοιπόν. Ο Αμερικανός κιθαρίστας, τραγουδιστής και τραγουδοποιός Chuck Berry γεννήθηκε στις 18 Οκτωβρίου του 1926. Ο Berry ήταν ένας από τους πρωτοπόρους της rock and roll μουσικής, καθώς εξευγέννησε και ανέπτυξε το rhythm and blues, R&B δηλαδή, στο βασικό του στοιχείο που έκαναν το rock and roll διακριτικό, με τους στίχους των τραγουδιών του να έχουν ως επίκεντρο τη ζωή των εφήβων και τον καταναλωτισμό, αλλά και το δικό του εμπορικό σήμα κατά τεθέν, το οποίο επηρέασε σημαντικά την μετέπειτα πορεία της rock μουσικής. Κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία της rock. Ένα πράγμα όμως είναι αδιαφεσβήτητο. Χωρίς τον Chuck Berry δεν θα υπήρχαν οι Beatles, οι Rolling Stones κτλ. Μπορείτε να φανταστείτε έναν κόσμο χωρίς τους Stones? Οι μόνοι άνθρωποι που θα είχαν συναντήσει τον Mick Jagger θα ήταν οι μαθητές του στο Dartford Boys Grammar School, όπου ο κύριος Jagger ή αλλιώς ο Jumpin' Jack Flash, όπως ήταν γνωστό στην τάξη του, θα εργαζόταν ως δάσκαλος γυμναστικής. Εντάξει, οκ. Θα συνταξιδοτούνταν στα 60 και θα είχε τακτικά προβλήματα με τον νόμο, μιας και θα φλέρταρε με νεαρές κυρίες στα διάφορα τοπικά μπαρ, και ο Keith Richards επίσης. Και αυτόν, χωρίς αυτόν θα γίνεται? Θα μπορούσε να γίνει? Δεν θα μπορούσε να σκεφτώ οτιδήποτε άλλο για τον άνθρωπο Riff εκτός από το να παίζει κιθάρα. Έτσι ίσως ο Keith θα έπαιζε ως μουσικός του δρόμου κάτω από τις κυλιόμενες σκάλες βαθιά κάτω στο υπόγειο δίκτυο του Λονδίνου. Το τραγούδι του Chuck Berry, Johnny B. Good, ήταν ένα από τα δείγματα της μουσικής που στάθηκε στο διάστημα με μια ανάλογη καλή παρέα. Η μουσική επιλογή των κομματιών ήταν ποικίλη. Ludwig van Beethoven, Guan Pingu, Wolfgang Amadeus Mozart, Igor Stravinsky και Chuck Berry. Βλέπετε, είναι ο πραγματικός βασιλιάς του rock'n'roll και δεν υπάρχει καμία παρουσία κομματιού του Elvis Presley. Εντάξει, αυτό τώρα... τέλος πάντων, οκ. Okay. Δεν το σχολιάζω. Οι χρυσές ηχογραφήσεις του Voyager συμπεριλαμβανόταν και στα δύο διαστημικά σκάφη του Voyager, το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι του προς το διάστημα το 1977. Οι δίσκοι περιείχαν ήχους και εικόνες που είχαν επιλεχθεί για να απεικονίσουν την ποικιλομορφία της ζωής και του πολιτισμού της Γης και προορίζονταν για οποιοδήποτε ευφύη εξωγήινη μορφή ζωής ή για τους ανθρώπους του μέλλοντος που μπορεί να τα έβρισκαν. Το διαστημικό σκάφος Voyager δεν κατευθύνονταν προς κάποιο συγκεκριμένο αστέρι, αλλά το Voyager 1 θα έφτανε μέσα σε 1,6 έτη φωτός στα άστρα AC+793888 στον αστερισμό του Οφιούχου σε περίπου 40.000 χρόνια. Wow, ρε φίλε, κάτσε ακόμα πηγαίνει δηλαδή αυτό. Τώρα αυτό μπορεί να σας φαίνεται σαν ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά αν ήμουν εξωγήινος, ξέρω ότι θα άξιζε τον κόπο η αναμονή. Πραγματικά περιμένουν οι εξωγήινοι να ακούσουν Chuck Berry, ας πούμε. Το Voyager θα συντριβεί στον πλανήτη Zonk, η πόρτα θα αρχίσει να φλέγεται και θα ανοίξει μετά την πρόσκρουση και θα κυλήσει προς τα έξω ο συγκεκριμένος δίσκος. Οι άντρες με τα τρία κεφάλια θα συγκεντρωθούν ενθουσιασμένοι γύρω από το σκάφος που σιγοκαίγεται, θα βάλουν το pick-up τους, ποιος να ξέρει άραγε από πού προέρχονται αυτά, και θα θαυμάζουν τους ήχους που θα προέρχονται από αυτό το μικρό δίσκο. Πρώτα θα ακουστεί το ριφ της κιθάρας και μετά ο Chuck Berry. Και μιας που έχουμε αναφέρει και τον Chuck Berry και τον Beethoven που τους έστειλαν στο διάστημα, ρε παιδί μου, με το Voyager, ευκαιρία να ακούσουμε το τραγούδι του Chuck Berry, Roll Over Beethoven. Τι τώρα, όχι παίζουμε, με συγχωρείτε. Νομίζω ότι είμαστε τυχαίοι εδώ πέρα στο Temple of Rock. Νομίζω ότι είμαστε τυχαίοι εδώ πέρα στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Νομίζω ότι είμαστε τυχαίοι γενικότερα. Σας παρακαλώ, τι πράγματα είναι αυτό τώρα.
Roll Over Beethoven από τον Chuck Berry εδώ πέρα στον αέρα του Temple of Rock στο ραδιόφωνο του ερευνητικού οργανισμού Ελλήνων. Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, αυτοί οι εξωγήινοι με τα τρία κεφάλια πάντως θα ακούνε ακόμα καλύτερα αυτούς τους δίσκους, γιατί έχουν και έξι αυτιά. Σε Dolby ακούνε δηλαδή οι εξωγήινοι. Ό,τι χρειάζεται λέει για να ακούς καλύτερα τη rock and roll μουσική. Τα έξι αυτιά σου για τα τρία κεφάλια, μάλιστα. Το τραγούδι Johnny B. Good είναι το αριστούργημα του Berry, καθώς συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία του μοναδικού του μουσικού ήχου. Με αυτό απογείωσε τη θέση του στην ιστορία της rock and roll και με αυτό ενέπνευσε τόσους πολλούς νέους να μάθουν να παίζουν κιθάρα και να δημιουργούν τις δικές τους μπάντες. Χωρίς τον Jack Berry, ο Bruce Springsteen θα ήταν ένας λαϊκός τραγουδιστής. Τι δηλαδή, θα τραγουδήσει το κελί 33, ας πούμε, του Μαργαρίτη. Έλα, έχω δει στα δύο. Εντάξει, back to back. Έχω τέτοια σήμερα. Άντε, τρελάθηκε το αφεντικό. Λοιπόν, ο Chuck Berry είχε ξεπεράσει τόσους πολλούς από τους σύγχρονούς του και συνέχιζε να γίνεται ισχυρότερος. Μέχρι πρόσφατα που ήταν εν ζωή, αρκούσε να επισκεφτεί κανείς την επίσημη ιστοσελίδα του στο διαδίκτυο για να δει ότι η φιγούρα αυτή είναι ακόμα και έξω, δίνοντας μια συναυλία ανά δύο εβδομάδες. Ο Berry λοιπόν υπήρξε, όπως όλοι οι μεγάλοι καινοτόμοι, πραγματικά πρωτότυπος και μοναδικός. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι έγραψε μόνο ένα τραγούδι το οποίο είχε επεξεργαστεί εκ νέου ξανά και ξανά. Αλλά δεν συμφωνώ με αυτό. Και ούτως ή άλλως, αν ήταν μόνο ένα τραγούδι, ήταν ένα αναμφίβολα πολύ καλό τραγούδι. Το 2002 το περιοδικό Rolling Stone δημοσίευσε μια λίστα με τα 50 κορυφαία τραγούδια για κιθάρα όλων των εποχών. Στο νούμερο 5 ήταν το Brown Sugar των Rolling Stones, στο νούμερο 4 το You Really Got Me Now των Kings, στο νούμερο 3 το Crossroads των Cream, στο νούμερο 2 το Purple Haze του Jimi Hendrix και στο νούμερο 1 Johnny B. Good του Chuck Berry. Αυτό αποτελεί πλέον πράγματι έναν εξαιρετικό κατάλογο μέχρι και την κορυφή του. Στις 18 Μαρτίου του 2017 και ώρα 1:26 μετά μεσημβρίας, τοπική ώρα Αμερικής εννοείται, όχι εδώ πέρα, η σύγχρονη μουσική έχασε το στήριγμά της. Ο πατέρας της rock and roll, Chuck Berry, άφησε την τελευταία του πνοή στην ηλικία των 90 ετών. Αποχαιρετούμε τον γίγαντα της rock, αφενός μια χαρακτηριστική φράση του John Lennon. Αν προσπαθούσες να δώσεις στο rock and roll κάποιο άλλο όνομα, θα μπορούσες να το ονομάσεις Chuck Berry. Τον τιμά ιδιαίτερα αυτό το πράγμα, έτσι. Ήρθε η στιγμή, πιστεύω, να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι αυτού του μεγάλου καλλιτέχνη. Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it. It's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it. It's gotta be rock and roll music. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτό το αφιερωματάκι το οποίο έχουμε στον μοναδικό Chuck Berry, ο οποίος δεν έμεινε στην ιστορία μόνο και μόνο για τις επιτυχίες, ούτε για την σκηνή με το You Can Never Tell από το Pulp Fiction. Έμεινε ίσως γιατί όρισε από την αρχή του Rhythm and Blues, όπως είπαμε και νωρίτερα, και γιατί έπιασε την ουσία του rock and roll όπως λίγοι άλλοι. Και πολλά χρόνια μετά τα τραγούδια, πολλά χρόνια λοιπόν μετά από τα τραγούδια και τις επιτυχίες, είχε εξαφανιστεί. Λίγες εμφανίσεις, λίγες συναυλίες και αυτές προβληματικές. Πολύ μακριά από τον κόσμο που αγόραζε τους δίσκους του και στα 90 του, με συγχωρείτε, γενέθλια, σαν από νουβέλα του Μάρκες, ανακοινώνει την επιστροφή του με νέο δίσκο, το Chuck, το οποίο κυκλοφόρησε μέσα στο 2017 και όπως είδαμε ούκο λίγες φορές τα τελευταία χρόνια, ένα ακόμα κύκνιο άσμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ευθύς αμέσως αυτό το κύκνιο άσμα, το τραγούδι Big Boys από την τελευταία κυκλοφορία του το 2017 από το άλμπουμ Chuck. Big Boys λοιπόν το τραγούδι, καλή απόλαυση, καλή ακρόαση, διασκεδάστε το. Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούσαμε και τα αγαπημένα μας διαφημιστικά μηνυματάκια στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων στην εκπομπούλα Temple of Rock, όπου σήμερα μέσα σε όλα τα υπόλοιπα έχουμε και ένα αφιερωματάκι στον αγαπημένο, πολύ 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 αγαπημένο και λατρεμένο Chuck Berry, στον βασιλιά του rock and roll. Μοιράζεται τη θέση μαζί με τον Elvis, είναι αντικρουόμενοι αυτοί οι δύο, να ξέρετε, για, όχι μεταξύ τους, ως προς εμείς ρε παιδί μου, ποιον επιλέγουμε σαν βασιλιά του rock and roll, με αυτή την έννοια. Λοιπόν, να συνεχίσουμε για το μουσικό φαινόμενο που είχε το όνομα Chuck Berry,
Πολλοίς κόσμος λοιπόν ίσως να μην είχε καν την ιδέα ότι ο Chuck Berry ζούσε ακόμα. Έτσι κι αλλιώς οι καλλιτέχνες του 50 φαντάζουν αιώνες μακριά, και αν λάβουμε υπόψη τη ζωή των rock stars, οι πιθανότητες είναι ακόμα μικρότερες. Κι όμως ζούσε ο Chuck Berry. Αλλά η μνήμη σιγά σιγά γίνεται ιστορία. Αργά ή γρήγορα λοιπόν, αργά και σταθερά τα χρόνια περνούν, οι άνθρωποι πεθαίνουν και οι κοινωνίες της μνήμης χάνονται μαζί και οι μαρτυρίες. Μένουν οι εικόνες, οι ήχοι και τα γραπτά. Χρειαζόμαστε μήπως κάτι παραπάνω? Χρειαζόμαστε το όλο αίσθημα ίσως. Την πρωτοπρόσωπη αφήγηση. Αλλά ας μην είμαστε και αχόρταγοι, όσο συγκλονιστικό κι αν είναι να ακούσει τον Johnny Cash στις φυλακές του Folsom, ας αρκεστούμε στην ηχογράφηση. Σύντομα, αν όχι ήδη, θα είναι νεκρός κάθε άνθρωπος που ήταν παρόν σε αυτή τη συναυλία. Σύντομα, αν όχι ήδη, αυτή η τόσο ισχυρή ανάμνηση δεν θα υπάρχει πουθενά, παρά μόνο σαν κομμάτι της ιστορίας. Και ευτυχώς που μπορεί να διασωθεί έστω με αυτόν τον τρόπο. Ούτως ή άλλως, οι μνήμες, όσο όμορφες κι αν είναι, πάντα παραπλανούν. Εκεί είναι η γοητεία τους, ακριβώς εκεί. Εκεί είναι ο λόγος που δεν μπορούν να υπάρχουν για πάντα. Εκεί όμως που συνυπάρχουν, η ιστορία και η μνήμη του Chuck Berry είναι λίγο πολύ όλη η ροκ μουσική από τους Beatles μέχρι και σήμερα. Εκεί βρίσκεται το Rest in Peace και το ευχαριστώ σε ένα γίγαντα που για παραπάνω από 60 χρόνια μας συντροφεύει. Αμέσως τώρα λοιπόν έρχεται από τον Chuck Berry το Sweet Little 16. They're really rockin' in Boston and Pittsburgh, PA. Deep in the heart of Texas and round the Frisco Bay. Πάμε λοιπόν να δούμε όμως και λίγο πιο αναλυτικά την ζωή αυτού του μοναδικού καλλιτέχνη. Λοιπόν, γεννημένος στην 18η Οκτωβρίου του 1926 στο Σεντ Λούις, έμαθε να παίζει κιθάρα σε ρυθμούς jazz όταν ήταν παιδί. Έπιασε δουλειά σε κούριο, παντρεύτηκε, έγινε πατέρας και συμπλήρωνε το εισόδημά του παίζοντας κιθάρα με μια μπάντα σε κλαμπ όπου τον ανακάλυψε ο Muddy Waters, ο θρύλος της blues, και του πρότεινε να απευθυνθεί σε μια δισκογραφική εταιρεία. Στα τέλη της δεκαετίας του 50 η επιτυχία του ήταν τεράστια. Τα τραγούδια του ακούγονταν παντού και ο μαύρος καλλιτέχνης είχε γίνει ήρωας της λευκής νεολαίας που το ροκ την είχε συναρπάσει, και αυτό παρότι ο φυλετικός διαχωρισμός στις ΗΠΑ παρέμεινε ακόμα κρατεός. Αλλά στην καριέρα του μπήκε φρένο όταν καταδικάστηκε το 1961 σε φυλάκιση 2,5 χρόνων για μια υπόθεση ηθών. Κατηγορήθηκε ότι μετέφερε μια ανήλικη ηθαγενή, μια 14χρονη σερβιτόρα, από μια πολιτεία σε μια άλλη με ανήθικους σκοπούς. Έτσι, ο θρυλικός αυτός τραγουδιστής εξέτησε 1,5 χρόνο στην φυλακή. Για πολλούς λοιπόν, η καταδίκη αυτή από ένα σώμα αποκλειστικά λευκών ενόρκων ήταν κάτι σαν προειδοποίηση προς τους Αφροαμερικανούς καλλιτέχνες. Αμέσως τώρα λοιπόν θα ακούσουμε το τραγούδι του Chuck Berry, Back in the USA. Chuck Berry λοιπόν, Back in the USA, το τραγούδι που μόλις ακούσατε στα αυτιά σας ή στα στερεοφωνικά σας ή στα ακουστικά σας ή οπουδήποτε, τέλος πάντων, αμά ρε παιδί μου, απαπαπαπα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αργότερα λοιπόν ο Chuck Berry κατάφερε να γυρίσει σελίδα μετά την φυλάκησή του και να συνεχίσει την καριέρα του, γνωρίζοντας ξανά την επιτυχία με το My Ding-a-Ling το 1972. Αλλά. Είχε και άλλα προβλήματα με τη δικαιοσύνη, καθώς το 1979 αυτή τη φορά καταδικάστηκε για φόρο διαφυγή. Ήταν διαβόητος για την απληστία του, τόσο που ο Mick Jagger είχε πει κάποτε πως ήταν τόσο φθηνός που μετατρέπονταν σε παροδία του εαυτού του. Σταδιακά άρχισε να αποσύρεται. Την ημέρα λοιπόν που έκλεισε τα 90 του όμως, ο Chuck Berry είχε μια ανακοίνωση να κάνει, ότι τελείωσε ένα καινούριο άλμπουμ, το πρώτο έπειτα από 38 χρόνια. Ο δίσκος του ηχογραφήθηκε στο στούντιο κοντά στο Saint Louis και είχε τίτλο Chuck, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, και ακούσαμε και το τραγούδι Big Boys. Έτσι απλώς ήθελα να κάνω μια λίγο γενικότερη αναφορά σε αυτό το θέμα και που ηχογραφήθηκε κτλ. Ας ακούσουμε τώρα λοιπόν αυτό το τραγούδι το οποίο αναφέραμε τώρα, My Dingling, oh yeah! Σε live εκτέλεση κιόλας, για να νιώσουμε ακόμα πιο πολύ την ατμόσφαιρα που προσέφερε ο Chuck Berry στις συναυλίες του. Απολαύστε το. When I was a little bitty boy, my grandmother bought me a cute little toy. Silver bells hanging on a string. She told me it was my ding-a-ling-a-ling-o.
Αυτό ήταν ο Jack Berry σε μια μοναδική live εκτέλεση, My Dingling. Και μάλιστα, δεν ξέρω αν παρατηρήσατε, περνούσα και μηνύματα για, για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ότι είναι ελεύθερη χώρα κτλ. Ήρθε λοιπόν η στιγμή να δούμε τι έχουν πει μεγάλοι stars της rock σκηνής όταν μάθανε για τον χαμό του μεγάλου αυτού καλλιτέχνη του Jack Berry. Ξεκινάμε λοιπόν, Bruce Springsteen. Ο Chuck Berry ήταν ο πιο μεγάλος από τους ρόκερ, τους κιθαρίστες και ο πιο μεγάλος από τους τυχουργούς του ροκ που έζησε ποτέ. Είναι μια τεράστια απώλεια, η απώλεια ενός γίγαντα για πάντα. Brian Wilson από τους Beach Boys. Με θλίψη έμαθα την είδηση του θανάτου του Chuck Berry, ο οποίος ήταν τέτοια τεράστια έμπνευση. Θα λείψει από όλους αυτούς που αγαπούν το rock and roll. Ringo Starr, The Beatles. Αναπαύσω εν ειρήνη. Και η ειρήνη και η αγάπη Chuck Berry, Mr. Rock and Roll. Πολύ πολύ μεγάλα λόγια. Lenny Kravitz. Δόξα, δόξα, δόξα σε Chuck Berry. Κανένας από εμάς δεν θα ήταν εδώ αν δεν ήσουν εσύ. Συνέχισε να ροκάρεις, αδελφέ μου. Και αυτό πολύ συγκινητικό μήνυμα από τον Lenny Kravitz. Rod Stewart. Όλα άρχισαν με τον Chuck Berry. Μας ενέπνευσε όλους. Το πρώτο άλμπουμ που αγόρασα ήταν το δικό του Live at the Tivoli. Και ποτέ πια δεν ήμουν ο ίδιος. Δηλαδή, εδώ πέρα ο Rod Stewart μας λέει και πόσο πολύ επηρέασε τη ζωή του. Περνάμε στους Rolling Stones. Με μεγάλη θλίψη οι Rolling Stones έμαθαν τον θάνατο του Chuck Berry. Ήταν ένας αληθινός πρωτοπόρος του rock, μια απίστευτη επιρροή. Ο Chuck Berry δεν ήταν μόνο ένας λαμπρός κιθαρίστας, ένας λαμπρός τραγουδιστής, ήταν επίσης λαμπρός στη σκηνή και κυρίως ήταν ένας αληθινός μέτερ ως στιχουργός. Τα τραγούδια του Chuck Berry θα είναι αιώνια. Σίγουρα θα είναι αιώνια. Πάμε να δούμε λίγο τι είπε αναλυτικά και ο Mick Jagger. Είμαι τόσο θλιμμένος που έμαθα την είδηση του θανάτου του Chuck Berry. Θέλω να ευχαριστήσω για όλη αυτή τη μουσική που μας έδωσε και που τόσο μας ενέπνευσε. Φώτισε τα χρόνια της εφηβείας μας, έδωσε ζωή στα όνειρά μας να γίνουμε μουσική και να ανέβουμε στη σκηνή. Οι στίχοι του έλαμψαν πάνω απ' όλα και φώτιζαν με ένα παράξενο φως αυτό το περίφημο αμερικανικό όνειρο. Τσακ, ήσουν απίστευτος και η μουσική σου θα μείνει χαραγμένη μέσα μας για πάντα. Πολύ μοναδικά τα λόγια του Mick Jagger. Φανταστείτε τώρα να λέει αυτά τα λόγια ένας άνθρωπος, ένας θρύλος όπως είναι ο Mick Jagger. Ronnie Wood. Είμαι τόσο θλιμμένος με το θάνατο του Chuck Berry, έρχεται πια το τέλος μιας εποχής. Ήταν ένας από τους καλύτερους, ήταν η έμπνευσή μου, μια αληθινή προσωπικότητα, πραγματικά. Keith Richards, έσβησε ένα από τα μεγάλα φώτα μου. Πολύ, και αυτό σύντομο, αλλά πολύ περιεκτικό, αλήθεια. Arnold Schwarzenegger, να, για να δούμε τι είπε και ο Arnold. Όταν ήμουν 10 ετών και κάθε νύχτα ονειρευόμουν να αφήνω την Αμερική, η ηγητική υπόκρουση ήταν ο Chuck Berry. Ωραίο αυτό. Έκανε τον κόσμο ροκ. Αναπαύσου εν ειρήνη. Stephen King. Ο Chuck Berry πέθανε. Μου ραγίζει την καρδιά, αλλά 90 ετών δεν είναι τόσο άσχημα για το ροκ. Johnny B. Goode για πάντα. Ναι, εννοείται. Είναι το θρυλικό του τραγούδι, έτσι. Συγκινητικά και μοναδικά λοιπόν τα λόγια τα οποία είπαν μεγάλοι καλλιτέχνες για τον Chuck Berry όταν πληροφορήθηκαν τότε τον χαμό του. Δυστυχώς έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Περνάει ο καιρός, μεγαλώνουν οι άνθρωποι και οι θρύλοι αυτοί κάποια στιγμή έρχονται στο τέλος τους. Λοιπόν, θα κλείσουμε έτσι κάπου εδώ την μία ώρα περίπου που είχαμε το αφιέρωμα για τον Chuck Berry. Τι να πω, ήταν πραγματικά ένας μοναδικός καλλιτέχνης, προσέφερε πάρα πολλά στον χώρο της rock μουσικής και όχι μόνο, καθώς τα τραγούδια του ακούγονται ακόμα και σήμερα παντού ανά τον κόσμο. Rest in peace Chuck Berry, είσαι πολύ μεγάλος και ήταν τιμή μου να κάνω αυτό το αφιέρωμα για σένα. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το αφιέρωμα στον Chuck Berry με πιο άλλο τραγούδι, το Johnny B. Goode. Και ετοιμαστείτε, έρχεται ανέκδοτο. Ένας ασθενής στον γιατρό και τον ρωτάει: «Γιατρέ, υπάρχει κάτι για να ζήσω πολύ?» Παντρέψου. «Νομίζετε ότι βοηθάει?» «Όχι, αλλά θα σταματήσετε να επιθυμείτε να ζήσετε πολύ».
Κατάλαβες. Παντρέψου, λέει, γιατί θα σταματήσεις να ζήσεις πολύ μια ζωή, ας πούμε. Αχ, αχ, αχ. Είναι αυτό που λέμε μάλλον, ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα ή ο γάμος σκοτώνει τον γαμπρό. Δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί, ρε παιδί μου. Τι πράγματα είναι αυτά, τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε λίγο Elvis Presley, καθώς τον είχαμε αναφέρει στην αρχή της εκπομπής σήμερα. Are you lonesome tonight? Τώρα στον αέρα του Temple of Rock και του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry? Λοιπόν, είχαμε όλα τα άλλα. Έρχονται τώρα και επιστήμονες, ρε παιδί μου, να μας πούν ότι η drummer, λέει, είναι εξυπνότερη από το μέσο όρο, λέει, των ανθρώπων, γιατί ο εγκέφαλός συντονίζει 4 κινήσεις ένα δευτερόλεπτα. Εντάξει, okay, χαλάρωστε. Όσοι ασχολούνται, λέει, με τα drums, είναι όχι μόνο οι εξυπνότεροι σε μια μπάντα, αλλά και εξυπνότεροι από το μέσο άνθρωπο. Ποιος το λέει? Η άποψη υποστηρίζεται ότι από μια ομάδα ερευνητών του Ινστιτούτου της Στοκχόλμης που μελέτησε τη λειτουργία του εγκεφάλου των drummer. Ο εγκέφαλος ενός drummer λειτουργεί διαφορετικά, καθώς μαθαίνουν να συντονίζουν την κίνησή τους σε 4 συχνότητες ανά δευτερόλεπτο. Είναι σούπεροι άνθρωποι. Τα χέρια δίνουν διαφορετικό χτύπημα σε τύμπανα και πιατίνια, ενώ το ίδιο συμβαίνει και με τις κινήσεις των ποδιών. Ως αποτέλεσμα, ο εγκέφαλος μαθαίνει να υπερλειτουργεί σε σύγκριση με τους υπόλοιπους. Οι ερευνητές διαπίστωσαν μάλιστα ότι έχουν υψηλότερα επίπεδα μιας ουσίας του εγκεφάλου που βρίσκεται στο νοτιαίο μυελό και τους βοηθά ώστε να λύουν τα προβλήματά τους γρηγορότερα και ευκολότερα. Τι λέρε, είναι επιστήμονες οι άνθρωποι. Λόγω της συγχρονισμένης κίνησης στην οποία έχει εξασκηθεί ο εγκέφαλός τους, αντιλαμβάνονται το πρόβλημα αλλά και τη λύση του. Μετά από κάποιες επιλεγμένες ερωτήσεις, φάνηκε ότι οι drummer έχουν αρκετό υψηλό IQ, με συγχωρείτε, και ραδικού, ενώ ο οργανισμός τους παράγει και περισσότερα λευκά αιμοσφαίρια που τους προστατεύουν από τα καρκινικά κύτταρα. Ο εγκέφαλος, λοιπόν, ενός drummer λειτουργεί διαφορετικά, καθώς μαθαίνουν να συντονίζουν την κίνησή τους σε 4 συχνότητες ανά δευτερόλεπτο, όπως είπαμε και νωρίτερα. Μάλιστα, πολύ πολύ ωραίοι drummer. Τι να πω, εντάξει, εφόσον υποτίθεται ότι είναι εξυπνότεροι από τους κιθαρίστες, εντάξει, εφόσον το λένε οι γιατροί, εντάξει, τι να κάνουμε, ρε παιδί μου, τώρα δεν μπορούμε να τους επισκεφτήσουμε, τους ανθρώπους, επιστήμονες είναι, έχουν βρει αυτό το πράγμα, το λένε. Εντάξει, έτσι είναι κάποια πράγματα, τι να κάνουμε τώρα. Αμέσως τώρα έρχονται οι Beatles στα αυτιά σας με το Yellow Submarine. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και στην εκπομπή Temple of Rock. Σήμερα, επαναλαμβάνω, η εκπομπή είναι προϊχογραφημένη, διότι δεν είμαι στο στούντιο. Πολύ απλά το πράγματα. Εδώ είμαστε, λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι μας. Πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει ταράξει τα νερά εδώ και λίγες μέρες, που έχει γίνει, που έχει συμβεί ουσιαστικά, καθώς γνωστός σεφ στην ελληνική τηλεόραση έχει προκαλέσει σάλο φορώντας μπλούζα των Rotten Christ εν ώρα εκπομπής. Μιλάμε για γνωστή πρωινή εκπομπή σε γνωστό κανάλι. Από το πρωί, λοιπόν, εκείνη τη μέρα στην κυριολεξία πήρε φωτιά το κουτσουβολιό όσον αφορά το γεγονός ότι ο γνωστός σεφ Βασίλης Καλίδης τόλμησε, παρακαλώ, τόλμησε να φορέσει μπλουζάκι των Rotten Christ. Οι πολεμιστές του πληκτρολογίου, λοιπόν, και επίδοξες attention horse, να το πούμε έτσι πολύ ευγενικά, αφού στην αρχή χάρηκαν με το γεγονός ότι το τίμιο και άσπυλο heavy metal προβλήθηκε σε πολύ κόσμο και ειδικά τα δικά μας παιδιά Rotten Christ, στη συνέχεια προέβησαν σε αήθη επίθεση και προς το σεφ αλλά και προς όλη την διάσημη κοινότητα. Εντάξει, ρε παιδιά, δεν είναι και τόσο τραγικό. Ο άνθρωπος βγήκε και φόρεσε ένα μπλουζάκι από ελληνική κιόλας μπάντα. Οι Rotten Christ είναι Έλληνες, είναι από εδώ τα παιδιά. Δεν θεωρώ τόσο κακό, δηλαδή, να βγει και να φορέσει εδώ. Ας πούμε, φοράνε, ας πούμε, Metallica, φοράνε Manowar. Έχω δει χίλια δυο στην κυριολεξία να φοράνε, ειδικά στην ελληνική τηλεόραση. Τι να πω, κρίμα, γιατί μπράβο του, φαίνεται να γουστάρει rock and roll και metal ο Καλίδης και το γουστάρουμε και εμείς, άμα είναι έτσι. Ναι, τι τώρα, τι σοϊρό και εκπομπή είμαστε. Και εφόσον αναφέραμε το metal, ρε παιδί μου, ας πάμε να ακούσουμε και λίγο metal, γιατί σήμερα έχουμε πέσει πολύ ελαφριά. Είχαμε και το αφιέρωμα με τον Jack Berry. Πάμε λίγο μεταλάκι, έτσι, λίγο να ξυπνήσουμε. Γιούχου!
Iron Maiden, Aces High, από ένα πολύ αγαπημένο άλμπουμ, από το άλμπουμ Power Slave. Οι Maiden, οι οποίοι είπαμε θα είναι μαζί με τους Judas Priest στις 20 Ιουλίου στο Terra Vibe, στο Rock Wave Festival. Αχ, Θεέ μου, μακάρι να πάω, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Έχουμε, ρε παιδιά, και αυτό το θέμα τελικά που είχαν κάνει συνεδρία τότε πριν από καμιά εβδομάδα και παραπάνω στην Κομισιόν, αν θα είμαστε ουσιαστικά στην Σέγγεν, άμα δεν θα είμαστε στη Σέγγεν, που ξαφνικά μας βγάλανε οι Γερμανοί με το έτσι τέλει και μας κάναν και ξεχωριστούς ελέγχους. Τι γίνεται τελικά, ρε παιδί, δηλαδή πραγματικά, αλλά και αυτοί στα καλά καθούμενα. Εντάξει, οκ, okay, είναι σωστό αυτό που κάνουν για παραπάνω έλεγχο, γιατί σου λέει πιάσαμε περίπου 1000 άτομα τα οποία πήγαν να μπουν παράνομα στη χώρα μας, έτσι, με πλαστά έγγραφα. Αλλά όταν υπάρχει μια συνθήκη, δεν μπορείς να την καταργήσεις και να την καταλύσεις τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα με το έτσι τέλος στη χώρα μου, δηλαδή θα ελέγχω τους Έλληνες, ρε παιδί μου, παραπάνω. Κάτσε, ρε φιλαράκι, Γερμανάρα, να πούμε, δηλαδή. Πώς θα γίνει το πράγμα, δηλαδή, ρε φίλε. Εμείς, δηλαδή, καημένοι άνθρωποι που θέλουμε να πάμε στη Γερμανία όσοι θέλουμε, έτσι. Και πρέπει να περάσουμε από 1000-2 τέτοια να πούμε. Σε παρακαλώ τώρα, σε παρακαλώ. Θα αρχίσουμε να σε ελέγχουμε και εσάς καθώς έρχεστε εδώ πέρα, έτσι. Άντε, καθίστε φρόνηματικά. Πάμε να ακούσουμε λίγο ακόμα metal, για να μείνουμε έτσι λίγο στη ροή την οποία έχουμε αλλάξει. Το έχουμε πάει σε λίγο πιο σκληρό, έτσι. Και ξαφνικά έτσι ζεσταθήκαμε λίγο με τους Judas Priest και το Painkiller, πραγματικά πολύ 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 αγαπημένο κομμάτι και άλμπουμ, να σας πω την αλήθεια. Ναι, γιατί σε λίγο πρέπει να πούμε και το επόμενο ανέκδοτο, όχι τώρα αμέσως, σε λίγο, ρε παιδί μου, για να κρυώσουμε λίγο ακόμα, καταλάβατε, έτσι πάει το πράγμα. Και μιας που λέμε για κρύο, ζέστη και τα λοιπά, πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα, δεν έμειναν πάρα πολλές μέρες ακόμα, να σας πω την αλήθεια. Ελπίζω να έχετε στολίσει. Εδώ πέρα μέσα στο στούντιο έχουμε βάλει τα πάντα. Έχουμε βάλει γυρλάντες, έχουμε βάλει 15 δέντρα, φωτάκια, Αγιο Βασίλης εδώ τον πατάω, σμή και τραγουδάει. Γίνεται ένας χαμός, ναι, εντάξει. Λογικά κάπου προς τα Χριστούγεννα σε κάποια εκπομπή θα ντυθώ και η Βασίλης, ρε παιδί, έτσι μέσα στο στούντιο να γουστάρουμε λίγο, να τρελαθούμε όλοι μαζί παρέα. Θα φέρω έστω κανένα σκουφάκι όπως συνηθίζω να κάνω. Ξέρετε, να θα ακούμε λίγη χριστουγεννιάτικη ροκ πάντα μουσική για να περνάμε ωραία την ώρα μας. Κλασικά όμορφα πράγματα που κάνουμε κάθε χρόνο στον Temple of Rock. Πάμε να ακούσουμε λίγη κόμμα μουσική, παιδιά. Τι ωραία που ακούγονται οι κιθαρούλες. Πολύ μ' αρέσουνε. Ronnie James Dio και Black Sabbath, λοιπόν, Heaven and Hell, από το μόνιμο άλμπουμ το 1980, αν δεν κάνω λάθος, που νομίζω δεν κάνω λάθος, γιατί όπως ξέρετε, Temple of Rock είμαστε εδώ πέρα, δεν κάνουμε τίποτα τυχαίο και δεν λέμε τίποτα στην τύχη, έτσι. Και υπό αυτόν τον ήχο, λοιπόν, σιγά σιγά περνάμε και στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Να επαναλάβω πως η εκπομπούλα, η σημερινή, αλλά και της Πέμπτης που έρχεται, είναι προηχογραφημένες, δεν είναι live στο στούντιο, γι' αυτό και δεν έχω δώσει τρόπους επικοινωνίας. Άμα θέλετε, πάντως στείλετε κάποιο email στο radio@eolas.org και μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε από το www.eolas.org. Και αφού πατάτε το play για να ακούσετε την πολύ όμορφη φωνούλα μου και των συνεργατών μου εδώ πέρα, παραγωγών στο ραδιόφωνο του οργανισμού, ρίχνετε και ένα βλέφαρο γύρω γύρω στο site, γιατί έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πάμε όμως τώρα λίγο έτσι μια βόλτα μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου στο House of Blues της Φλόριντα, σε μια συναυλία των Front Bottoms, συνέβη ένα έτσι τρελούτσικο γεγονός. Ξέρετε τώρα, έχει γίνει πάρα πολύ κοινότυπο γενικά σε χώρους όπως σινεμά, αθλητικά events, συναυλίες, να προβάλλετε ένα βίντεο από δύο ερωτευμένους ανθρώπους που είναι ίσως χρόνια ή καιρό μαζί, και να γίνεται ουσιαστικά από τον άντρα προς τη γυναίκα, ή και το αντίστροφο σε μερικές περιπτώσεις που έχουμε δει, πρόταση γάμου. Ακούστε τώρα τι έγινε, αχ, μπαγαζάκο. Τι γίνεται όμως αν η απάντηση που λαμβάνεις είναι όχι, 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 όχι. Δηλαδή άκυρο, χιλόπιτα, χαστούκι, μπουνίδι. Το άβολο, λοιπόν, αυτό σενάριο δραματίστηκε πριν από λίγο καιρό, είπαμε, στο House of Blues της Φλόριντα, στη συναυλία Front Bottoms.
Υπάρχει και βίντεο μάλιστα που ανέβηκε από το ανέβηκε από κάποιον παρευρισκόμενο στη συναυλία στο Twitter. Το ζευγάρι βρέθηκε στη σκηνή με τον άντρα να ομολογεί γονατισμένος τον ερωτά του μέσω μικροφόνου κιόλας, προσφέροντας ένα δαχτυλίδι στην αγαπημένη του. Αλλά τα συναισθήματα μάλλον δεν είναι αμοιβαία. Κρίμα, κρίμα το παιδί, γιατί θα είναι πολύ, πολλά κότσια να το κάνεις αυτό το πράγμα. Και βάγει άκυρο. Αχ, αυτή η κοπελιέτσα πρέπει να έχει φάει πολύ βρίσιντη πραγματικά, πιστεύω, στη συναυλή αυτή. Το πιστεύω ειλικρινά. Πάμε να ακούσουμε λίγη μουσικούλα. Twisted Sister και I Wanna Rock, Rock ήταν στον αέρα του Temple of Rock και στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Πάμε σε ένα άλλο θεματάκι τώρα, έτσι. Δεν είναι ωραίο όταν καμιά φορά, ειδικά τώρα που έχει κρύο, μαζευόμαστε στα σπίτια το βράδυ με παρεούλα και παίζουμε, ρε παιδί μου, έτσι διάφορα όμορφα επιτραπέζια. Δεν θα θέλατε πάρα πολύ να παίξετε επιτραπέζιο Monopoly Queen? Wow, καλό. Ναι, και εγώ θα το θέλα, και όμως υπάρχει. Οι Queen έχουν βγει και στο γνωστό αυτό επιτραπέζιο. Έχει μάλιστα και διάφορες φιγούρες, ας πούμε, έχει κιθάρα, ας πούμε, για πιόνι ή το ποδήλατο, γιατί είχαν πει Ride my bicycle, έτσι γνωστό τραγούδι, ξέρετε τώρα. Για πάνω από ένα χρόνο λοιπόν και πολύ μυστικά δουλέψαμε με την Queen Monopoly, αναφέρει ο κιθαρίστας Brian May. Θα την βρείτε σε ένα κοντινό σας κατάστημα, λέει. Είμαι τόσο ενθουσιασμένος όσο όταν φτιάχνω ένα δίσκο, ελπίζουμε να την αγαπήσετε. Η επίσημη περιγραφή που συνοδεύει αυτή τη νέα θεματική έκδοση της Monopoly αναφέρει: περιοδεύστε μαζί με τους Queen μέσα από την εκπληκτική τους συναυλιακή πορεία, από το πρώτο τους gig στο Imperial College το 70 μέχρι την τελευταία εμφάνιση του Freddie Mercury στο Nebworth Park του 1986. Πρόσφατα κιόλας είχαμε την επέτειο εισαγωγικά 24 νομίζω Νοεμβρίου, σαν τότε πέθανε ο Freddie Mercury, οπότε έτσι ας ακούσουμε λίγο Queen, The Show Must Go On. Περνάει λοιπόν ο καιρός, πλησιάζουμε όλο ένα και πιο γρήγορα στα Χριστούγεννα και στην Πρωτοχρονιά κτλ. Για να γιορτάσουμε και φέτος αυτήν την όμορφη εποχή, αυτήν την όμορφη περίοδο. Όμως για τους φαν του σινεμά και συγκεκριμένα για τους φαν του Star Wars, η άλλη Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου, είναι πάρα πολύ σημαντική ημέρα, καθώς βγαίνει το επόμενο επεισόδιο Star Wars, το οποίο περιμένουμε πώς και πώς. Κάνουμε και μια καταληξία τώρα, βέβαια. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, το Star Wars έχει μείνει σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή, καθώς η Rey έχει συναντήσει τον Luke Skywalker εκεί που έχει απομονωθεί και περιμένουμε πραγματικά πώς και πώς να δούμε τη συνέχεια. Μάλιστα η Disney σε συνεργασία με την Lucasfilm είχαν ανακοινώσει πριν από λίγο καιρό ότι θα βγουν ακόμα νομίζω 3 επεισόδια Star Wars, οπότε δεν θα είναι αυτό το τέλος. Αν και το τέλος κανονικά ήταν στο 9ο επεισόδιο, αυτό αν δεν κάνω λάθος είναι το episode 8. Οπότε περιμένουμε πώς και πώς να πάμε να δούμε και αυτή τη νέα ταινία, γιατί είμαστε πολύ μεγάλοι φαν το Star Wars. Ενδιάμεσα βγάζουν κάποια διάφορα Star Wars stories, ας πούμε πρόπερσι είχαν βγάλει το Star Wars Rogue One. Για το χρόνο ακούγεται ότι θα βγάλουν την ταινία του Han Solo, οπότε κάπως έτσι συμπληρώνουν λίγο το puzzle και μας βάζουν ακόμα πιο πολύ μέσα στο παραμύθι αυτό και στον κόσμο των Star Wars, που είναι πραγματικά μοναδικός και από το 1975 νομίζω που έχει βγει κάπου εκεί πέρα πρώτη φορά. Ταξιδεύουμε κι εμείς στο γαλαξία μαζί με όλους αυτούς τους φανταστικούς υπέρχους ήρωες. Πολύ τώρα με τον Sting στο de do 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 di di da 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 do di do da 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 do da 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 do 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 da 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 ό,τι να είναι, γιούχου!
είναι δύο φίλοι και μιλάνε για θέματα της καθημερινότητας. Και δεν μου λες, ρε φιλαρά, και τώρα που δεν δουλεύεις, ας πούμε, πόσες ώρες κοιμάσαι κάθε μέρα? Περίπου 10 με 12 ώρες μέσα στο νερό. Και δεν πνίγεσαι, ρε φίλε? Πω, Θεέ μου, πάλι τι είπαμε σε αυτή την εκπομπή, Θεέ μου! Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Είμαι σίγουρος ότι έχετε παγώσει και έχετε πάθει blackout από τα πολλά ανέκδοτα. Και αφού τα σπάσαμε λοιπόν και σήμερα κάπου εδώ, φίλοι και φίλες, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Να επιθυμίσω ότι η σημερινή εκπομπή ήταν προηχογραφημένη, δεν ήταν live στο στούντιο, όπως θα είναι και η επόμενη της Πέμπτης που μας έρχεται. Δυστυχώς απουσιάζω αυτή τη βδομάδα, οπότε δεν μπορώ να παρευρίσκομαι στο στούντιο. Αλλά έχουμε φροντίσει και δεν σας αφήνουμε έτσι, μωρέ, αφού σας αγαπάμε πολύ, αφού σας αγαπάμε πάρα πολύ. Ήταν ο Πέτρος Σοφιανίδης πίσω από το μικρόφωνο στον Temple of Rock, στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Μην ξεχνάτε να ροκάρετε τη ζωή σας και την καθημερινότητά σας μόνο όπως εσείς θέλετε και γουστάρετε. Τα ξαναλέμε την Πέμπτη, να είστε όλοι καλά, πολλά φιλιά και keep rocking forever and ever. Yeah!